Στη Γερμανία πάντως είναι μεγάλη ανησυχία για την ενεργειακή επάρκεια. Ο Παντελής Βαλασόπουλος είναι μαζί μας. Δύσκολος ο χειμώνας, φαντάζει, Παντελή. Ναι, καλησπέρα. Να πούμε ότι είχαμε δηλώσεις του καγκελαρίου Σόλτς, ο οποίος είπε ότι θα κάνουμε τα πάντα ό,τι είναι δυνατόν για να υπάρξει επάρκεια και το χειμώνα. Τώρα λέει αυτή τη στιγμή το καλοκαίρι δεν υπάρχει πρόβλημα επάρκειας. Και σχετικά με το θέμα της ακρίβειας που προκαλείται από την ενεργειακή κρίση, είπε ότι θα στηρίξουμε και τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις να μπορέσουν να βοηθηθούν σε αυτό το πρόβλημα της μεγάλης ακρίβειας. Όμως, λέει, δεν μπορεί το κράτος, δεν μπορούμε, δεν έχουμε τη δυνατότητα να επιδοτούμε και να επιδοτήσουμε όλες τις τιμές. Προετοιμάζοντας δηλαδή και για νέο κύμα ακρίβειας στους πολίτες. Να σου πω επίσης ότι ο ίδιος είπε ότι εάν η Ρωσία κόψει τελικά το φυσικό αέριο, τότε θα υπάρχει αναστολή του φρένου χρέους, δηλαδή των ισοσκελισμένων δημοσιονομικών. Η Γερμανία θα συνεχίσει να δανείζεται. Αντίθετα, εάν το χειρότερο σενάριο δεν γίνει πραγματικότητα, τότε η Γερμανία θα επανέλθει στα δημοσιονομικά μέτρα και τους ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς. Να σου πω τώρα ότι η μεγαλύτερη εταιρεία κατοικιών στη Γερμανία, η Vonovia, έχει στην κατοχή της 495.000 διαμερίσματα σε ολόκληρη τη χώρα. Είναι η μεγαλύτερη εταιρεία στο είδος της. Ενημέρωσε τους καταναλωτές ότι αυτόν τον χειμώνα θα κλείνει την παροχή θέρμανσης από τις 11 το πρωί ως τις 6 τα ξημερώματα στους 17 βαθμούς. Το ζεστό νερό θα συνεχίσει να υπάρχει, αλλά δεν θα υπάρχει θέρμανση για αυτό το χειμώνα. Στόχος, λέει, να εξοικονομηθεί το 8% του φυσικού αερίου που χρησιμοποιεί η εταιρεία για τη θέρμανση. Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Παντελή.